Αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω είναι ανάγκη σήμερα να ξεκινήσουμε από ένα γεγονός το οποίο διαδρανώσαμε, αν θέλετε, και λίγα λεπτά πριν την είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες, διαδηλώνοντας δηλαδή την αλληλεγγύη μας στον αγώνα και την πάλη του Παλαιστινιακού λαού. Δεν θα κουραστούμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να παλέσει για ελεύθερη πατρίδα με κάθε μέσο ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, για ανεξάρτητο, βιώσιμο κράτος. Στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο πλάι του κράτους του Ισραήλ. Οι λαοί όλου του κόσμου και ο ελληνικός λαός βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διατρανώνουν τον αποτροπιασμό τους ενάντια στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που διεξάγει το κράτος δολοφόνων στο Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Για πάνω από ένα μήνα, ο Παλαιστινιακός λαός πυροκοπείται από τις κατοχικές Ισραηλινές δυνάμεις. Οι φρικαλαιότητες του κατακτητή. Τις τελευταίες μέρες όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν φτάσει σε νέο εφιαλτικό επίπεδο. Όπως γράψαμε και στο σύνθημα στο πανό μας, η έκφραση «εγκλήματα πολέμου» έχει πια χάσει το νόημά της. Γιατί το νοσοκομείο Αλσίπα και άλλα νοσοκομεία στη Γάζα αυτή τη στιγμή έχουν περικυκλωθεί. Ελεύθεροι σκοπευτές έχουν τοποθετηθεί γύρω, χτυπάνε στο ψαχνό γιατρούς, νοσηλευτές, άμαχους που έχουν καταφύγει εκεί, ακόμη και τους ασθενείς. Απαγορεύουμε αυτόν τον τρόπο να παραχθεί ιατρική βοήθεια, να δοθεί ιατρική βοήθεια σε χρονίως πάσχοντες, ακόμη και σε νεογέννητα μωρά με στις θερμοκηπίδες. Άμαχοι που προσπάθησαν να βγουν από τα νοσοκομεία στη Γάζα, κρατώντας δεκτικές σημαίες, γαζώστηκαν από τις σφαίρες του Ισραηλινού στρατού κατοχής. Φίλες και φίλοι, είναι πια γεγονός ότι το Ισραήλ δολοφονεί απροσχημάτιστα. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και όμως και η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά αστικά κόμματα έχουν βαριές ευθύνες. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ενίσχυσαν τις οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις με το κατοχικό Ισραηλινό κράτος, ενώ και σήμερα αναγνωρίζουν δίθεν δικαίωμα αυτοάμυνας στον κατακτητή. Σε εκείνον δηλαδή που εδώ και 70 χρόνια δολοφονεί, καταπατά, βασανίζει, εγκληματίζει σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Οι λαοί της Ιφιλίου τους έχουν ήδη κρίνει πάρα πολύ σκληρά, όλους αυτούς. Το ίδιο θα κάνει και η ιστορία, η οποία σήμερα καταγράφει το μαγελιό στα νοσοκομεία της Γάζας σαν ένα από τα πιο φρικαλαία εγκλήματα που έχει τελεστεί. Και από αυτό το βήμα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους και του λαού του κόσμου και απαιτούμε να σταματήσει τώρα η σφαγή στα νοσοκομεία της Γάζας, το μαγελιό του Παλαιστινιακού λαού σε Γάζα και την Δυτική Όχθη, να δοθεί όλη η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος υποφέρει. Φίλες και φίλοι, η εκδήλωση που διοργανώνουμε σήμερα με θέμα κρατικά συστήματα υγείας, η κατάστασή τους 4 χρόνια από την πανδημία COVID-19, μας επιτρέπει να αναδείξουμε τον βασικό έλεγχο των τραγικών γεγονότων που ζήσαμε στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο. Μιλάω βεβαίως για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού. Ποιος είναι ο ένοχος? Είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα, όπου και η υγεία που γίνεται και αγοράζεται, με κριτήριο πόσο φθηνά θα στοιχήσει το κεφάλαιο και το κράτος. Το σύστημα όπου κυριαρχεί η ατομική ευθύνη και η δυνατότητα της τσέπης, αναδεικνύοντας τον ταξικό χαρακτήρα των συστημάτων υγείας του καπιταλισμού. Αντί να στηρίζεται σε αυτό το σύστημα η επιστημονική συνεργασία για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενείων, αυτό που κυριαρχεί είναι ο ανταγωνισμός, οι πατέντες, οι αποκλειστικότητες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος και με αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται και με κάθε τρόπο ο επιστημονικός ανορθολογισμός. Εξ αρχής, συντρόφισσες και σύντροφοι, με το ξέσπασμα της πανδημίας, στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην καθολική, δημόσια και δωρεάν υγεία, ως κοινωνικό αγαθό, όχι ως εμπόριο. Με όλο το απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό προσωπικό και εξοπλισμό, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, με σχέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας, μισθούς στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Στηρίξαμε τους μαχόμενους υγειονομικούς, των δημόσιων νοσοκομείων, που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της τους αντιμετώπισαν με περίσσια υποκρισία. Το ένα βράδυ με χειροκροτήματα στα μπαλκόνια σαν ήρωες, την επόμενη μέρα με τα ΜΑΤ, καταστολή και τα δικαστήρια. Τους στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις στην επιλογή τους, που έσωσε ανθρώπινες ζωές, όταν δεν αποδέχτηκαν ούτε την καταστολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και το «θα λογαριαστούμε μετά» του ΣΥΡΙΖΑ, και αποφασιστικά διεκδίκησαν τα αυτονόητα για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σε αυτό το διάστημα της πανδημίας κατέθεσε πάνω από 25 ερωτήσεις προς την Κομισιόν, προσπαθώντας να φωτίσουμε σοβαρές πλευρές προβλημάτων που προέκυψαν σε υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, καταπιαστήκαμε με τα ζητήματα των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και υλικό, σε κρεβατιών ΜΕΘ και ΜΑΘ,
Απαιτήσαμε την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση. Καταπιαστήκαμε με τις απαράδεκτες καθυστερήσεις σε εξετάσεις και νοσηλεία χρονιών πασχόντων, ιδιαίτερως ασθενών με καρκίνο, καρδιοπαθών και άλλους. Ασχοληθήκαμε με την αισχρή κατάσταση που υπάρχει στις δομές των ΑΜΕΑ. Ζητήσαμε την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στηλιτεύσαμε τη διαχείριση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αστικών Κυβερνήσεων στο ζήτημα των εμβολίων, της ανάπτυξής τους. Μια ανάπτυξη η οποία έγινε με τον υδρότα των λαών και τα αποτελέσματά της όμως παραχωρήθηκαν για την εκμετάλλευσή τους στους παραγωγικούς κολοσσούς, έτσι ώστε να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της αγοράς, όπως σημείωσε η Κομισιόν σε απάντηση στην ερώτησή μας. Απαιτήσαμε από την πρώτη στιγμή και πριν από οποιονδήποτε άλλο ευρωβουλευτή και κόμμα να δημοσιοποιηθούν οι συμβάσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια, πράγμα που η Κομισιόν δεν έκανε και με αυτόν τον τρόπο προστάτευσε, με βάση και την αποστολή της βεβαίως και τον λόγο ύπαρξής της, τα συμφέροντα των μονοπωλίων σε βάρος των λαών, καθώς και βεβαίως φύσηξε αέρα στα πανιά απαράδεκτων αντιεπιστημονικών θεωριών. Φίλες και φίλοι, για μας είναι καθαρό. Η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα έδωσαν δεκάδες χιλιάδες χρήματα στην πανδημία, στις βιομηχανίες, στους τόπους δουλειάς, στις εργατοπόλεις, στις τοπογειτονίες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Αποδείχθηκε με αυτόν τον τρόπο ο ταξικός χαρακτήρας της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, που έχει στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Περιλαμβάνει τη δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λαϊκή υγεία, την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης των εργασιών των δημόσιων συστημάτων υγείας και των επιχειρηματικών κριτήριων στη λειτουργία τους, καθώς βεβαίως και την ενίσχυση απευθείας του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία. Σε αυτή τη στρατηγική, φίλες και φίλοι, οφείλεται ότι την περίοδο της πανδημίας τα δημόσια συστήματα περίθαλψης βρέθηκαν με ελάχιστο προσωπικό, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές, χωρίς τεχνολογικό εξοπλισμό, που οδήγησε ακόμη και στα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη αυτά να καταρρεύσουν σαν χάρτινη πύλη. Οδήγησε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέπονται τα δημόσια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου. Να αναγορεύεται η ατομική ευθύνη, η προφύλαξη από τον ιό. Μαζί με τα συστήματα περίθαλψης κατέρευσε για άλλη μια φορά το προσωπείο της αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τα αστικά κράτη διακήρυξαν το σώζον εαυτόν σωτήτο και άρχισαν να δεσμεύουν αναπνευστήρες για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, φάρμακα που προορίζονταν για άλλες χώρες, κατεβάζοντας ακόμη και αεροπλάνα που περνούσαν από τον εναέριο του χώρου. Η επίκληση από όλες τις αστικές κυβερνήσεις μιας πίεσης που δέχτηκαν τα δημόσια συστήματα υγείας λόγω της πανδημίας, όταν αυτά κατέρεαν, για να δικαιολογήσουν και να συγκαλύψουν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των λαών, συσκοτίζει την αιτία, δηλαδή τη στρατηγική που διαμόρφωσε αυτά τα χάλια των δημόσιων μονάδων υγείας. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα επίσημα στοιχεία, η δεκαετία του 2010-2020 χαρακτηρίζεται από την ίδια τάση. Φίλες και φίλοι, είναι ακριβώς όπως το λέμε. Ισχύει παντού. Μείωση της αναλογίας γιατρών ανά χίλιους κατοίκους. Μείωση των νοσοκομείων μέσω συμφωνεύσεων ή και κλεισίματος. Ξεχαρβάλωμα των σχέσεων εργασίας των υγειονομικών με αύξηση της ελαστικής απασχόλησης και της προσωρινής εργασίας. Αύξηση των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Της μετατροπής των κρατικών μονάδων υγείας σε ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ραγδαία αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας με μοχλό την ιδιωτική ασφάλιση και την επιτάχυνση της διάλυσης των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων, καθώς και μείωση των κρατικών δαπανών, ιδιαίτερα των δαπανών για την πρόληψη. Για του λόγου το αληθές θέλουμε να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα. Τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2021 χαρακτήρισαν τη χώρα τους ως ιατρική έρημο, καθώς ο αριθμός των γιατρών μειώθηκε σε 10 χρόνια κατά σχεδόν 6%. Από το 2013 μέχρι το 2020, ο αριθμός πλήρων νοσοκομειακών κλινών μειώθηκε κατά 27.000. Έκλεισαν 78 δημόσια νοσοκομεία. Στην αρχή της φετινής χρονιάς, το 2023, τα γαλλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το σύστημα υγείας της Γαλλίας λυγίζει υπό το βάρος ελλείψεων του προσωπικού και της έλλειψης κρεβατιών. Στη Γερμανία, τον Νοέμβριο του 2020, 7.500 κλίνες με έμεναν εκτός λειτουργίας λόγω ελλείψεων προσωπικού. Σύμφωνα με μελέτη του 2021, ο αριθμός των κλινών μέχρι ήταν μειωμένος κατά 6.500 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ το 90% των νοσοκομείων αδυνατούσαν να λειτουργήσουν πλήρως τις μέρες. 4 στα 5 νοσοκομεία αντιμετώπισαν προβλήματα λειτουργίας από την έλλειψη προσωπικού, που έφταναν σε νοσοκομειακό και ιατρικό προσωπικό γενικά πάνω από 23.000. Όπως κατήγγειλαν οι νοσηλευτές των γερμανικών νοσοκομείων, είναι αδύνατο να εργαστούν, ιδιαίτερα στις βραδινές βάρδιες, όπου η αναλογία είναι ένας νοσηλευτής για κάθε 35 ασθενείς. Για τον ίδιο λόγο, η αναμονή στα ΤΕΠ των νοσοκομείων στη Γερμανία συνήθως ξεπερνά τις 4 ώρες, μερικές φορές ακόμη και τις 5 ώρες, αυξάνοντας πολλαπλά τους κινδύνους. Στην Ιταλία,
μέσω του μοντέλου των ΣΔΙΚ τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν περικοπές της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν να κλείσουν πάνω από 100 δημόσια νοσοκομεία. Τα οργανικά κενά να φτάσουν στις 56.000 θέσεις σε κανονικές συνθήκες, προ-πανδημίες. Το μόνιμο προσωπικό από το 2010 στο 2017 μειώθηκε κατά 7% και το μη μόνιμο προσωπικό, όλοι αυτοί που προσλαμβάνονται δηλαδή με ελαστικές σχέσεις, με ορισμένο χρόνο κτλ., μειώθηκε κατά σχεδόν 40%, 37%. Στη Δανία, από το Μάη του 2021 στο Μάη του 2022, σημειώθηκε μείωση κατά σχεδόν 3.000 σε νοσηλευτές που απασχολούνταν στις περιφέρειες. Είναι μία μείωση που αντιστοιχεί στο 5,7% του προσωπικού. Νοσηλευτές και γιατροί έφταναν στο σημείο να αποχωρούν από τα δημόσια νοσοκομεία, μην αντέχοντας την πίεση και τις συνθήκες εργασίας λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Η αναμονή σε απαραίτητες διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις πολλές φορές ξεπερνά ακόμη και τους 5 μήνες για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Το αποτέλεσμα είναι η πελατεία στις ιδιωτικές κλινικές να αυξάνεται από το 2019 στο 2022 κατά σχεδόν 60%. Στη Σουηδία, μια χώρα η οποία έχει προβληθεί πάρα πολλές φορές, έχει προβληθεί σαν χώρα μοντέλο για τον καπιταλιστικό κόσμο, στα 2010 ξανασερβιρίστηκε ως επανάσταση στην υγεία το μοντέλο των ΣΔΙΚ. Εκτός από κεντρικά νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη, ακόμη και η διαχείριση περιφερειακών κέντρων υγείας πέρασε σε επιχειρήσεις. Αυτό οδήγησε σε κύματα απολύσεων υγειονομικών και διοικητικού προσωπικού στη λογική της βιωσιμότητας μέρους αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σουηδία έχει έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς κρεβατιών εντατικής θεραπείας στην Ευρώπη, με μόλις 565 κρεβάτια μέσα σε όλη τη Σουηδία. Η Σουηδία έχει πληθυσμό περίπου όσο η Ελλάδα. Πράγμα που εξηγεί, αν θέλετε, και την προσέγγιση που ακολούθησε η Σουηδία την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021, ο χρόνος αναμονής για ραντεβού σε γιατρό ή ειδικότητα στη Σουηδία ξεπερνούσε το 3 μήνες, ενώ σε μερικές ειδικότητες η αναμονή για χειρουργείο ή και για απλή εξέταση πλέον ξεπερνά ακόμη και τους 8 μήνες. Στη Βρετανία, που αν και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν θέλω να, με αυτή την έννοια, δεν την κατηγοριοποιούμε μαζί με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και γιατί κάναμε συγκεκριμένη εκδήλωση με την παρουσίαση της έκδοσης που έκανε το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Σχετικής Επιτροπής, που ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα με την κατάσταση του NHS, του Βρετανικού Συστήματος Υγείας δηλαδή. Δεν κάνω συγκεκριμένα χώρα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε δύο συστήματα καινούργια. Ότι το Φεβρουάριο του 2023, στις λίστες αναμονής για περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονταν πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι. 7 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν σε λίστα αναμονής στην Βρετανία. Από αυτούς, 363.000 απαιτούσαν αναμονή άνω του ενός έτους. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν μια κατάσταση στην οποία λίγο πολύ τη ζήσαμε την περίοδο της πανδημίας παντού. 4 χρόνια όμως από το ξέσπασμα της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση παραμένει τραγική. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κομμάτι το οποίο προσεγγίζει στο 42%, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας, εκτιμά ότι το 2022 δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρικές ανάγκες ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Μεταξύ αυτών και ένα μεγάλο κομμάτι αναφέρεται στην ψυχική υγεία και την οδοντιατρική. Ορισμένοι από τους βασικούς λόγους που λένε οι ίδιοι οι οποίοι ένιωσαν ότι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους γι' αυτό, όπως αποτυπώνεται στις μελέτες της Eurostat, είναι το υψηλό κόστος που πρέπει να πληρώσουν, η μεγάλη απόσταση που πρέπει να ταξιδέψουν έτσι ώστε να βρουν τον γιατρό, τον ειδικό, και η τεράστια αναμονή. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και αλλού, διοργανώθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις, απεργίες, διαδηλώσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στις οποίες συμμετείχαν συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλοι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Τα αιτήματα σε όλες αυτές τις χώρες ήταν σχεδόν όμοια. Κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού, ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, αύξηση των μισθών, σταθερή δουλειά, μείωση ωρών εργασίας. Σε αυτά τα πλαίσια, η Κομισιόν προκήρυξε το λεγόμενο σχέδιο Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και το πρόγραμμα EU for Health, τα οποία εντάχθηκαν στο Next Generation EU, στο Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας δηλαδή, το οποίο έχει προϋπολογισμό 1 τρισεκατομμύριο ευρώ έως το 2027. Κάποιοι αφελείς τότε είπαν, αν κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει συμπεράσματα. Όμως, παρά τα εκατομμύρια των νεκρών της πανδημίας και στις χώρες μας, δεν υδρώνει το αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, οι οποίες πηξίδα έχουν την καπιταλιστική κερδοφορία που υπαγορεύει ότι τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με όρους πληρότητας, ως ξενοδοχεία, με ασθενείς πελάτες και προσωπικού ξενομισμένου. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ,
προσπαθούν να εμφανίσουν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σαν ένα σωσίβιο που θα οδηγήσει τον πνιγμένο λαό από τις τεράστιες ελλείψεις στην υγεία, που θα, θα σώσει τον πνιγμένο λαό από τις τεράστιες ελλείψεις στην υγεία που οδηγούν συνεχώς σε τραγωδίες. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ακόμη και σήμερα το Ταμείο Ανάκαμψης ως τον αιμοδότη, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει το νέο ΕΣΥ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ χαιρώνουν στη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει κακούς χειρισμούς, στους οποίους οφείλεται ότι έχουμε λίγα αποτελέσματα από αυτή την πολιτική. Από τα 30, πρέπει να σημειώσουμε, από τα 31 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, για την υγεία δίνονται 1,5 δισεκατομμύρια. Το θέμα όμως δεν είναι το πώς θα δίνονται. Το θέμα είναι για πώς, γιατί και για ποια στόχευση. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν δίνει δεκάρα για το βασικό πρόβλημα. Το οποίο ποιο είναι, είναι η πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πυλώνας του προγράμματος αυτού είναι η έξυπνη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά, η οποία απαιτεί εργασιακές σχέσεις λάστιχο, παράδοση των υπηρεσιών υγείας ολοένα και περισσότερο σε ιδιώτες, όπως είδαμε και τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Ας πούμε με το παράδειγμα της παράδοσης του αξονικού τομογράφου σε δημόσιο νοσοκομείο στη διαχείριση ιδιωτών. Βασικοί πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η πράσινη ανάπτυξη και η ψηφιακή μετάβαση. Έτσι λοιπόν, στον πράσινο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προϋπολογίζεται αυτοτελώς η δημιουργία ούτε ενός νοσοκομείου, ούτε μιας νέας μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όμως, τροφοδοτούνται με ζεστό χρήμα οι όμιλοι που αναλαμβάνουν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των νοσοκομειακών μονάδων. Προωθούνται με κάθε τρόπο οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που σήμερα φέρνουν στο επίκεντρο το ψηφιακό φακέλο ασθενούς. Οι όμιλοι διαχείρισης των δεδομένων, και οι ασφαλιστικές δηλαδή, ετοιμάζονται για ένα νέο, πιο εξατομικευμένο γιουρούσι σε βάρος των ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να γιατοκορευτούν στο κρατικό σύστημα υγείας και πλασάρουν πακέτα σε ιδιωτικές κλινικές ή ιατρικές πράξεις σε δημόσιες δομές προς όφελος ομίλων της υγείας. Με τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα κοστολόγησης που εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τα λεγόμενα DRGs, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, που θα φουσκώσουν τις ήδη αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες υγείας, που από το 2021 για τη χώρα μας υπολογίστηκαν σε πάνω από 1.600 ευρώ ετησίως για τα ελληνικά νοικοκυριά. Με βάση, φίλες και φίλοι, την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία του 2021, είναι η τελευταία που έχει βγει εξάλλου, η Κομισιόν πανηγυρίζει γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα η τηλεϊατρική και οι τηλεεξετάσεις με γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Η στόχευση είναι προφανής και δεν έχει να κάνει με την εύλογη και αναγκαία, θα λέγαμε εμείς, ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών ανακαλύψεων στην υγεία. Αντίθετα, ο στόχος είναι από τη μία να αδυνατήσουν οι κρατικές δομές υγείας λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποπάθησης και από την άλλη να ενισχυθεί η τηλεϊατρική, η νοσηλεία στο σπίτι, το ραντεβού των 7 λεπτών, ο οικογενειακός γιατρός κόφτης που προπολού είχε εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη μείωση του κόστους στα πλαίσια της λειτουργίας με επιχειρηματικά κριτήρια και της αποφόρτισης των δομών υγείας που έχουν τεράστιες ελλείψεις και ένα προσωπικό το οποίο είναι μονίμως εξαντλημένο. Εξάλλου, ο τομέας της λεγόμενης βοήθειας στο σπίτι, που και τώρα και στη χώρα μας αρχίζει να αναπτύσσεται πιο γρήγορα, σε άλλα κράτη-μέλη αποτελεί ήδη κερδοφόρο τομέα, τον οποίο λιμένονται όμιλοι της υγείας με κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, κλιμάκια, σε διασύνδεση με την τοπική διοίκηση, τους δήμους, τις περιφέρειες ή και χωρίς διασύνδεση. Είναι ανάγκη να πούμε ότι όλα τα παραπάνω που αναφέραμε χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, είναι πλευρές οι οποίες κουμπώνουν με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αναμόρφωση του ΕΣΥ, που προϋποθέτουν την περαιτέρω άμεση και έμεση ιδιωτικοποίηση, την εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πληρώνουν όλο και περισσότερα, υλοποιώντας έτσι τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βλέπουν την υγεία ως επένδυση, όπως περιγράφεται και στο εμβληματικό για τους αντιλαϊκούς του στόχους πρόγραμμα EU for Health. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία περιγράφεται γλαφυρά στο παρακάτω απόσπασμα. Λέει το EU for Health. Υγεία και οικονομική ανθεκτικότητα με στόχο την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις. Με δύο λόγια, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρηματοδοτήσεών της δεν είναι να εξασφαλίσουν την καθολική κάλυψη των κοινωνικών αναγκών στην υγεία και την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά η αντιμετώπιση κρίσεων. Μετά τους αερομεταφερόμενους πυροσβέστες που είχαμε μέσω του Rescue, τώρα εξαγγέλλονται και οι αερομεταφερόμενοι γιατροί από χώρα σε χώρα, οι λεγόμενοι flying doctors, έτσι τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι τους λέει ακριβώς. Έτσι το λέμε και στο κείμενο.
Είναι η ίδια αντίληψη δηλαδή περί αντιμετώπισης κρίσεων που τροφοδοτείται και εντός κάθε χώρα και στη δική μας χώρα με τα διάφορα εντέλεστε, τα βαλώματα, τις επιτάξεις, τις διαρκείς αποσπάσεις, η οποία δημιουργεί και εντείνει την εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία, την ακόμη χειρότερη κατάσταση από εκρηκτική που υπάρχει στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά, όπως καταδείχθηκε και από τις μεγάλες διαδηλώσεις που κάνανε οι νησιώτες για την κατάσταση της υγείας την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αντιδραστικό προσανατολισμό, που στόχο έχει να διαιωνίζεται ένα δημόσιο σύστημα υγείας δραματικά πίσω από τις ανάγκες, προκειμένου να κερδοφορούν οι ιδιωτικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται τόσο εντός, όσο και εκτός και από κοινού με το δημόσιο σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα, προχωρά σε μια επιλεκτική πρημοδότηση ορισμένων αγορών, γιατί έτσι τις αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αγορές. Την υγεία, την πρόνοια, την περίθαψη είναι αγορές, είναι τομείς κερδοφορίας. Αγορές λοιπόν ιδιαίτερα κερδοφόρες για τους ομίλους λόγω του μεγάλου κόστους νοσηλείας και των πολυάριθμων ασθενών, που για τους εμπόρους της υγείας αποτελούν εξασφαλισμένη πελατεία. Και σε αυτούς τους τομείς επιδοτεί κάποια προγράμματα, δείτε πρόληψης μέσα σε εισαγωγικά, όπως τέτοιες αγορές με τα λόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για παράδειγμα ο καρκίνος, τα καρδιακιακά νοσήματα, η στοματική υγιεινή, το πρόγραμμα εγγύηση για το παιδί που προτίθεται ότι επιδοτεί κάποιες περιαρτικές εξετάσεις. Όμως το πραγματικό είναι ότι τέτοιες καμπάνιες αποτελούν μια πρόκληση τη στιγμή που αφενός ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά περίπου 2,9% του προϋπολογισμού της για την πρόληψη, στην Ελλάδα δαπανάται μόνο 1,4% και την ίδια στιγμή κλείνουν ή είναι στα πρόθυρα του κλεισίματος εξειδικευμένες κλινικές, νοσοκομεία, παιδιατρικές κλινικές και νοσοκομεία. Οι ίδιες οι εξετάσεις που καλύπτονται από αυτά τα δίθεν προγράμματα είναι υποτυπώδεις, ανεπαρκείς, δεν συνοδεύονται από δωρεάν και πλήρη θεραπεία σε ό,τι διαγνωστεί. Λειτουργούν δηλαδή επί της ουσίας ως δόλωμα, καθώς εμπλέκουν ιδιώτες γιατρούς και κλινικές για να γίνουν, προκειμένου μεγάλο μέρος του λαού που για οικονομικούς λόγους αδυνατεί να κάνει τις απαιτούμενες εξετάσεις, να οδηγηθεί σε τελική ανάλυση ως πελάτης του εμπόρου της υγείας. Ανάλογος είναι και ο σχεδιασμός, ο οποίος προωθείται τώρα με τα τέτοια στα νοσοκομεία, όπου επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης η ξενοδοχειακή ανακαίνισή τους, με δεδομένο ότι τα επίγοντα αποτελούν βασικό πεδίο επιχειρηματικής δράσης, καθώς εκεί κουμπώνουν όλα μαζί, ιδιωτικά ασθενοφόρα, δευτερογενείς μετακινήσεις μέσω των ασφαλιστικών ομίλων και άλλα που εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να ολοκληρώνω. Αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υλοποιούν εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Το κοινωνικό δικαίωμα της υγείας δηλαδή υποτάσσεται στις ορέξεις του κεφαλαίου και αυτό υπηρετείται συνολικά από τη διάταξη των νοσοκομείων, από το νομικό καθεστώς της λειτουργίας τους, από τον όγκο των σχέσεων εργασίας του προσωπικού, τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε αυτά τα πλαίσια δεν μπορεί να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην πρόληψη, την περίθαλψη και νοσηλεία στο φάρμακο. Ιδιαίτερα το τελευταίο, η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα με τα φάρμακα, διαψεύδει για άλλη μια φορά τα εγκόμια που έπλεκαν όλα τα αστικά κόμματα και στη χώρα μας για τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά που θα γινόταν αυθονία προϊόντων σε χαμηλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού. Όπως και με την κούρσα της καπιταλιστικής κερδοφορίας με τα εμπόλια, έτσι και σήμερα οι σφοδροί ανταγωνισμοί των ομίλων οδηγούν σε τραγικές ελλείψεις λόγω και των παράλληλων εξαγωγών. Για μας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν νοείται υγεία με κέρδος, κόστος και επιχειρηματική δράση. Δεν νοείται η υγεία, ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, να είναι εμπόρευμα. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου μπορεί να υπάρξει ενιαίο αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας, με κριτήριο τη δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, τη δωρεάν αποκατάσταση της υγείας του λαού. Όπως βεβαίως και η κάλυψη των αναγκών για φάρμακα όταν τα χρειάζεται ο λαός, τόσο σε συνθήκες αυξημένων αναγκών, όσο και σε έκτακτες συνθήκες, που δεν αποτελούν κάτι πέρα από τη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά είναι ακριβώς συνυφασμένες με αυτή. Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να επιτρέψουν να γίνεται η ζωή τους θυσία στο καπιταλιστικό κέρδος. Χρειάζεται να παλέψουν σκληρά κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια και το κράτος τους, για σύγχρονο, εξοπλισμένο, στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, προσωπικό με μόνιμη σταθερή δουλειά, με μισθούς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Είναι ένας αγώνας που θα αναδεικνύει όλο και περισσότερο την ανάγκη ο λαός μας να αποδεσμευτεί από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτινάξει την καπιταλιστική εκμετάλλευση, οικοδομώντας τη δική του εργατική εξουσία, τον σοσιαλισμό, ο οποίος καθόλου τυχαία μεγαλούργησε και στην υγεία, αποτελώντας αυτή προνομιακό πεδίο τεκμηρίωσης της ανωτερότητας του σοσιαλισμού, γιατί στο σοσιαλισμό κριτήριο είναι η ανθρώπινη ζωή και οι ανθρώπινες ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Σας ευχαριστώ.